Ακολουθεί η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα μεγάλο θέμα, σε μια πάθηση η οποία μαστίζει πολλά εκατομμύρια χρόνο και αναφέρομαι στο ζαχαροδιαβήτη. Διαβήτης, ένα χρόνιο νόσημα που οι επιστήμονες της συμβατικής ιατρικής δεν μπόρεσαν να λύσουν. Πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι βασανίζονται από αυτό το σύμπτωμα ασθένεια, καταδικασμένοι να λαμβάνουν χημικά χάπια ή ινσουλίνη εφόρου ζωής. Ας δούμε όμως τι γίνεται ακριβώς, διότι αν δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Όταν καταστρέφεται η ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί σωστά την τροφή για να παράγει γλυκόζη, τα γνωστά ζάχαρα. Τι είναι τα ζάχαρα? Ό,τι είναι η βενζίνη στα αυτοκίνητα, είναι η κύρια πηγή καυσίμων του οργανισμού. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη για να μπορούν τα κύτταρα να την καίνε και να παράγουν ενέργεια. Αυτή η καύση ονομάζεται μεταβολισμός, που οπωσδήποτε διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το πάγκρεας παράγει μία ουσία, μία ορμόνη, την ινσουλίνη, που με αυτήν μεταβολίζει ο οργανισμός τις τροφές. Μόνο με την ινσουλίνη μπορεί η γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα μυϊκά κύτταρα και τα λιποκύτταρα. Την ποσότητα της γλυκόζης την ελέγχουν και τη ρυθμίζουν τα επινεφρίδια. Άρα, τα άτομα με διαβήτη ή παράγουν μικρή ποσότητα ινσουλίνης ή καθόλου. Και έτσι, τα ζάχαρα που μένουν στο αίμα αρχίζουν το καταστρεπτικό έργο τους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που τρώμε, ανεβαίνουν τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Έτσι, η παρουσία ινσουλίνης είναι απαραίτητη. Υπάρχουν δύο τύποι διαβήτη. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι νεανικός που εμφανίζεται σε παιδιά ή άτομα έως 35 ετών και είναι απόλυτα εξαρτημένος από την ινσουλίνη εφόρου ζωής γιατί δεν παράγει το πάγκρεας ινσουλίνη. Στον αντίποδα υπάρχει ο διαβήτης τύπου 2 των ενηλίκων για τον οποίο θα αναφερθώ αργότερα. Αναφέρομαι στον τρόπο γέννησης και στον τρόπο αντιμετώπισης, αντίθετα με τη συμβατική ιατρική. Τα αίτια του διαβήτη τύπου 1 λένε ότι οφείλονται σε γονιδιακή γενετική προδιάθεση και μετά από κάποιο άσχημο ψυχολογικό στρες τα άτομα θα τον παρουσιάσουν. Δηλαδή το στρες διαταράσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και αυτό επιτίθεται εναντίον του εαυτού του, καταστρέφοντας τα β' κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Συνήθως παρουσιάζεται μετά από κάποια χειμωνιάτικη ίωση. Τα συμπτώματα είναι άσχημη αναπνοή, χάσιμο βάρους, χάσιμο βάρους με αυξημένη όρεξη. Παρούσα όμως είναι η εξάντληση, η αδυναμία, η συχνοουρία, προβλήματα στην όραση και ένα αίσθημα ναυτίας. Αυτά όλα αντιμετωπίζονται από ειδήμονα γιατρό με ινσουλινοθεραπεία. Ο διαβήτης τύπου 1 σημειωτέων δεν είναι κληρονομικός. Αυτό μου δίδει το δικαίωμα να ισχυριστώ ότι
πιθανές αιτίες της εμφάνισης αυτού του διαβήτη και του άλλου είναι οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα της μητέρας από τα εμβόλια του παρελθόντος που μεταφέρθηκαν στο σώμα του παιδιού με το αίμα και το γάλα της. Οπότε διακρίνουμε σε αυτά τα άτομα χαμηλό ανοσοποιητικό, εισβολή ίωσης και αμέσως την εμφάνιση διαβήτη τύπου 1 ή 2. Οι μελλοντικοί ερευνητές που θα ασχοληθούν με την επίλυση των αιτίων της εμφάνισης αυτών των δύο διαβητών καλά θα κάνουν να μετρήσουν στο αίμα τα βαρέα μέταλλα, δηλαδή αλουμίνιο, υδράργυρο, το θημεροσάλ από τα εμβόλια, κάδμιο, αρσενικό και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ανιχνευτεί και DDD που υπάρχει ακόμα και σήμερα στον υδροφόρο ορίζοντα και στο έδαφος. Επίσης θα βρεθεί στον οργανισμό αυτών των ανθρώπων με διαβήτη όξινο pH. Όξινο pH που φανερώνει χαμηλό ανοσοποιητικό. Όταν σε ένα βρέφος 2 μηνών χορηγηθούν εμβόλια με βαρέα μέταλλα, ενώ ήδη έχει λάβει ποσότητες βαρέων μετάλλων από τη μητέρα του, τι περιμένετε να γίνει? Το ανοσοποιητικό ανδρώνεται μετά από 1 με 2 χρόνια. Τα βαρέα μέταλλα συντελούν ακόμη και μετά από 50 χρόνια στη γέννηση αυτοάνοσων ασθενειών τύπου διαβήτη, αυτισμού, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ κλπ. Γι' αυτό απαραίτητα θα πρέπει μια μητέρα, έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να λάβει ζεόλιθο και χλωρέλα μαζί με ιόντα κολοϊδούς αργύρου που απομακρύνουν αυτά τα δηλητήρια. Διαφορετικά θα τα δώσει μέσω του γάλακτος στο παιδί της. Ο διαβήτης τύπου 2 έχει άμεση σχέση με τη διατροφή και με τα βαρέα μέταλλα. Εμφανίζεται σε άτομα άνω των 40 ετών και αυτό συρρυκνώνεται. Το πάνκρεας αρχίζει να παράγει λιγότερη ινσουλίνη που ο οργανισμός δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως πρέπει. Δηλαδή, λόγω κυρίως κακής όξινης διατροφής, ο οργανισμός δεν διαχειρίζεται σωστά την ινσουλίνη, αναγκάζοντας το πάνκρεας να παράγει όλο και μεγαλύτερη ποσότητα για να ξεπεράσει αυτή την αντίσταση. Οπότε εξαντλείται και σταματά τελείως την παραγωγή ινσουλίνης. Αυτή είναι αργή διαδικασία και μπορεί να πάρει από 5 έως 25 χρόνια. Οι διαβητικοί θα πρέπει να διαχειρίζονται σωστά την παραγωγή ινσουλίνης, φροντίζοντας να έχουν κανονικό βάρος, να ασκούνται έστω και με περπάτημα. Η λεγόμενη διαβητοπαχυσαρκία, κυρίως στο μέρος της κοιλιάς, που δημιουργεί αντίσταση στην ινσουλίνη, οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στα παράσιτα, τα οποία ευθύνονται για το 50% των ασθενειών και κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Αναφέρομαι ειδικά στους ζωόφιλους που φροντίζουν για τα παράσιτα των ζώων τους, ειδικά των σκύλων, αλλά για τον εαυτό τους, για τα δικά τους παράσιτα δείχνουν μακάρια αδιαφορία. Κάπως έτσι αρχίζουν τα συμπτώματα, όπως φαγούρα στα χέρια, στα πόδια, στην επιδερμίδα, λοιμώξεις στα ούλα, αίσθηση κούρασης χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, ουρολοιμώξεις και αργή επούλωση των πληγών. Η συμβατική ιατρική
αντιμετωπίζει το διαβήτη με χημικά φάρμακα που όλα έχουν παρενέργειες, όπως η μετφορμίνη που μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως νέα φάρμακα που ενισχύουν το φαινόμενο της ινκρετίνης που αποδυναμώνεται με την εμφάνιση του διαβήτη. Οι ινκρετίνες είναι ορμόνες που εκρίνονται στο έντερο μετά από τη λήψη τροφής και στη συνέχεια αυξάνουν την έκρηση της ινσουλίνης από το πάγκρεας. Τα νέα αυτά φάρμακα, εκτός από την καλή ρύθμιση του ζαχάρου που προσφέρουν, χαρακτηρίζονται και από πολύ μικρό κίνδυνο για να εμφανίσουν υπογλυκαιμία, μια σημαντική παρενέργεια των περισσότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων. Οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη πρέπει να τρέφονται υγιεινά, αλκαλικά, ακολουθώντας τη μεσογειακή διατροφή, όπως άλλωστε και υγιής, προσέχοντας όμως τις ποσότητες κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων. Τα σημεία του σώματος που χτυπά ο διαβήτης όταν δεν είναι καλά ρυθμισμένος είναι: πρώτον, τα μεγάλα αγγεία, καρδιά, εγκέφαλος, κοιλιακή αορτή. Οι αρτηρίες χάνουν την ελαστικότητά τους με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται αθυρωματικές πλάκες. Δεύτερον, τα μάτια, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Τρίτον, τα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια. Τέταρτον, τα νεύρα, νευροπάθειες. Σιγά σιγά χάνεται η αισθητικότητα, κυρίως τα πόδια. Πέμπτον, τα πόδια, διαβητικό πόδι. Έκτον, τα δόντια, μετά από δοντική θεραπεία δεν επουλώνονται οι πληγές. Και τελευταίο, το πέος, διαταραχή στη στήση λόγω κακής αιμάτωσης και ως παρενέργεια ορισμένων φαρμάκων που λαμβάνουν οι διαβητικοί. Εάν πρόκειται για το διαβήτη τύπου 1, δεν θα τον ξεφορτωθείτε ποτέ. Θα τον κρατάτε όμως ρυθμισμένο με θεραπευτική αγωγή και θα ζείτε καλά. Εάν πρόκειται για διαβήτη τύπου 2, μπορείτε να διατηρείτε το ζάχαρό σας σε φυσιολογικά επίπεδα, κάνοντας αλλαγές στη διατροφή σας, εντάσσοντας στη ζωή σας τη συστηματική σωματική άσκηση και χάνοντας αρκετά κιλά εάν είστε παχύσαρκοι. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μην χρειάζεται να παίρνετε θεραπεία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση ο διαβήτης είναι κάτι που θα παραμείνει πάντα στη ζωή σας, έστω και σαν απειλή. Η βοτανοθεραπεία στοχεύει την θεραπεία, όχι την καταστολή. Συνεπώς το πρώτο βήμα που προτείνουμε εμείς, και αμφιβάλλω αν το γνωρίζουν αρκετοί από αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους οι δήμονες σε θέματα υγείας, είναι ότι ζητάμε την εξέταση του αίματος του διαβητικού. Εάν εκεί στην εξέταση βρεθεί ένα πεπτίδιο σε, τότε σημαίνει έστω ότι λειτουργεί το πάγκρεας, ότι υπολειτουργεί έστω, αλλά η ενίχνευση αυτού του πεπτιδίου σε μας λέει, μας αποδεικνύει ότι λειτουργεί το πάγκρεας. Άρα στόχος είναι να απομακρύνουμε όλες τις αιτίες που το κούρασαν. Όταν καίγεται μία, όταν κολλά μία μηχανή αυτοκινήτου, δεν πετάμε ολόκληρο το αυτοκίνητο. Ή αλλάζουμε μηχανή,
ή την ίδια μηχανή, τη δίνουμε στο μηχανικό, αλλάζει όλα τα κατεστραμμένα στοιχεία και έχουμε πλέον μία καινούργια μηχανή. Κάνουμε κάτι το αντίστοιχο. Δηλαδή, προτείνουμε μία αποπαρασίτωση 3 ημερών. Είπαμε ότι τα παράσιτα είναι υπεύθυνα για το 50% των ασθενειών. Ακολουθεί μία ξηρασία 3-5 ημερών χωρίς νερό και τροφή. Ο άνθρωπος χωρίς οξυγόνο αντέχει 5 λεπτά, χωρίς νερό αντέχει 15 ημέρες, χωρίς τροφή αντέχει 65 με 70 μέρες. Γιατί προτείνουμε την ξηρασία? Διότι είναι σαν να πατάμε ένα μπουτόν όπου ενεργοποιείται η παραγωγή βλαστοκυττάρων στον οργανισμό, τα οποία βλαστοκύτταρα παράγουν κύτταρα, φαγοκύτταρα, ταφ, λευκά, τα οποία εξολοθρεύουν λοιμώξεις και φλεγμονές. Ακολουθεί ένας υδροκαθαρισμός ή 10 υποκλεισμούς. Απαραίτητα θα πρέπει να καθαρίσουν οι λάχνες του παχαίως εντέρου για να είναι η θέση να απορροφήσουν τρεπτικά στοιχεία από τις μισοχωνεμένες τροφές για να παράγουν αίμα. Εάν οι λάχνες είναι καλυμμένες με ένα πουρί, υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις. Εάν είναι καλυμμένες με μουκώδη ιστό, τότε πλέον αντί να απορροφήσουν τρεπτικά στοιχεία, απορροφούν τοξίνες, τις οποίες στέλνουν σε ένα ήδη τοξινωμένο οργανισμό. Οπότε καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα. Ακολούθως καθαρίζουμε τα νεφρά, το σηκώτι, το αίμα, το λεμφικό σύστημα με διουρητικά βότανα και προσαρμογόνα. Ακολουθεί αλκαλική διατροφή, όπου μέσω της βαρύτητας και ειδικότερα μέσω του χυλού προτείνουμε χυλό από δίκοκο σιτάρι τύπου ζέας για να καθαρίσουν οι λάχνες του λεπτού εντέρου, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, είναι γύρω στα 8,5 μέτρα. Και τέλος, ασχολούμαστε 2 ημέρες με τον καθαρισμό χολής σηκωτιού με τη μέθοδο του ογκολόγου Μόριτς. Τι προτείνουμε στη θεραπεία? Προτείνουμε ημερησίως 6 κουταλιές σούπας από έμβρεγμα άκορου πριν και μετά τα γεύματα. Αντί άκορου χρησιμοποιούμε ημερησίως 3 φλιτζάνια του τσαγιού από έμβρεγμα πικρόξυλου. Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε 1-2 κουτάλια σούπας σε 1,5 λίτρο χλιαρό νερό που θα παραμείνει τουλάχιστον 12 ώρες. Προτείνουμε 3 φλιτζάνια του καφέ ημερησίως από έμβρεγμα υξού. Ο υξός δεν γίνεται να μπει σε βραστό νερό ή να γίνει αφέψιμα. Κάνει όλες τις θεραπευτικές ιδιότητες. Προτείνουμε 3 φλιτζάνια έγχυμα από 1 μείγμα βοτάνων, από τσουκνίδα, φύλλα μύρτυλων, κυχώριο, ποτεντήλι, φύλλα βάτου, ταραξάκο, περικάρπια φασολιών, γκαίο, γιατί τα περισσότερα από αυτά περιέχουν 21% φυσική ινσουλίνη, την οποία αναγνωρίζει το DNA και την αποδέχεται. Η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει καρότα, πράσα, σέλινα, πολλά αγγούρια. Μακριά από ρύζι λευκό, μόνο το καστανό με τη φλούδα. Μακριά από πατάτες,
μόνο γλυκοπατάτες που έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Μακριά από κρέατα, μακριά από τυροκομικά, μακριά από ψωμί με γλουτένι. Όλα αυτά δημιουργούν καταστρεπτικούς μονοσαχαρίτες, γιατί αυτή είναι η αιτία που έχετε πολλά ζάχαρα στο αίμα. Δεν χρειάζεται να πάρετε ζάχαρη για να έχετε ζάχαρα. Αυτά όλα τα δημιουργεί ο ίδιος ο οργανισμός. Προτείνουμε ψωμί και ζυμαρικά από δίκοκο σιτάρι ζέας, το οποίο σχεδόν έχει αμελητέα γλουτένη, 5 της χιλίης. Πολύ πολύ βασικό. Τρώτε γλυκά φρούτα εποχής. Μην ακούτε ορισμένους οι δήμονες που τα απαγορεύουν. Έχουν μαύρα μεσάνυχτα από διατροφή. Τα φρούτα θεραπεύουν το διαβήτη τύπου 2. Τα φρούτα περιέχουν πολυζαχαρίτες που επαναλειτουργούν το πάγκρεας, σε αντίθεση με τους μονοζαχαρίτες που το καταστρέφουν. Αυτή είναι η διαφορά, κύριοι δήμονες. Υπάρχει ένα φυτό, το Λαγκερστροέμια σπετσιόζα, που περιέχει το οξύ σεροζόλικ. Αυξάνει το μεταβολισμό και βοηθά στη μεταφορά γλυκόζης από το αίμα στους ιστούς. Σε 30 μέρες ισορροπεί το ζάχαρο στο αίμα, εξαφανίζεται η υπεργλυκαιμία, η πονοκέφαλη, η έλλειψη ζωτικότητας, η λεμαργία. Βοηθούν το κυχώριο και τα φύλλα μύρτιλου που έχουν φυσική ζωτική ινσουλίνη 21%. Άλλη λύση. Η βοτανοθεραπεία έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Πίνετε το λιγότερο 3 φλιτζάνια αφέψιμα ημερησίως με ρίζες βιθανίας για 50 ημέρες. Θα ισορροπήσει το ζάχαρο στο αίμα. Άλλη λύση. Πίνετε τουλάχιστον 3 φλιτζάνια αφέψιμα ημερησίως με φύλλα βαξίνιου μαζί με κορυφές και πλαϊνά φρέσκων φασολιών. Παράλληλα, τρώτε 1 κουταλιά σούπας καρπού ψήλιου 3 φορές εβδομαδιαίως για καλές κενώσεις. Μπορείτε να κάνετε και ένα υπέροχο σκεύασμα. Πίνετε ένα κουτάλι σούπα το πρωί από τσίπουρο, περίπου υπολογίστε σε ένα μπουκάλι 1 λίτρου, το οποίο θα εκθέσετε στον ήλιο ή στο καλοριφέρ για 15 μέρες και θα βάλετε 4 κελίδες σκόρδο χτυπημένες με τη λάμα του μαχαιριού, 1 κουτάλι σούπα αλκεμίλι, 1 κουτάλι σούπας γεντιανή και μισό ματσάκι μαϊντανό. Πίνετε 1 κουτάλι σούπας κρασί πρωί βράδυ, άλλο σκεύασμα αυτό, περίπου σε 1 κιλό κρασί, το οποίο θα αφήσετε στον ήλιο ή στο καλοριφέρ για 15 μέρες και θα βάλετε 400 γραμμάρια ψιλοκομμένα πράσα, 200 γραμμάρια σέλινο και μισό ματσάκι μαϊντανό. Ισορροπεί το ζάχαρο στο αίμα. Ασκηθείτε. Η άσκηση τονώνει τους μύες. Έχει ευεργετική επίδραση στην ινσουλίνη. Παράλληλα, μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα. Πίνετε μισό φλιτζάνι χυμό ξερών κρεμμυδιών κάθε πρωί. Είναι παράλληλα και προληπτική αντικαρκυνική θεραπεία. Το Glimbeck της Novartis περιέχει κουερσετίνη
και πωλείται 1500 δολάρια για μία θεραπεία 20 ημερών. Εσείς κάντε το δωρεάν. Το κρεμμύδι, το μήλο και το grapefruit περιέχουν ένα βιοφλανοειδές, την κουερσετίνη. Η κουερσετίνη σταματά τη δράση μιας κατηγορίας ενζήμων που λέγονται κινάσες της τυροσίνης. Τα ένζημα αυτά βρίσκονται στην κυταρική μεμβράνη και στο εσωτερικό της και όταν ενεργοποιούνται δίνουν εντολή στα καρκινικά κύτταρα να διασπαστούν και έτσι προκαλούνται οι λεγόμενες μεταστάσεις. Εάν δεν υπάρχουν εντολές διαίρεσης των κυττάρων, τότε αποτρέπονται οι μεταστάσεις. Μπορείτε καθημερινά να τρώτε μισό κουτάλι κανέλα και ηλάνης, όχι ινδιών. Είναι τοξική. Τρώτε δύο κουταλιές της σούπας γανόδερμα ημερησίως, το οποίο έχει πολυζαχαρίδες και ρυθμίζει τα επίπεδα ζαχάρου. Μπορούν αυτοί οι οποίοι έχουν στομαχικά ή εντερικά προβλήματα να πίνουν καθημερινά ένα κουτάλι γλυκού λάδι μαύρου κίμινου, το οποίο μόνο το θάνατο δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας φίλοι μου, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις από τους ακροατάς, τις οποίες θα τις ακούσουμε τώρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα αναψυκτικά μπορούν να προκαλέσουν το ζαχαροδιαβήτη. Μάλιστα. Όλα τα αναψυκτικά, εκτός από κάποια εταιρεία που εδρεύει στο Βόλο, αποφεύγω να την ονομάσω για να μην θεωρηθεί διαφήμιση, η οποία χρησιμοποιεί σαν γλυκαντική ουσία τη στέβια, η οποία είναι ακίνδυνη, είναι φυσική. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρησιμοποιούν γλυκαντικές ουσίες τύπου ασπαρτάμις, παλαιότερα είχαν την ασπαρτάμι, η οποία ασπαρτάμι δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιτόματα τοξικών βακτηριδίων. Αργότερα όταν έγιναν γνωστά τα καρκινικά αποτελέσματα, τα οποία και άλλα δυσμενή για τον ανθρώπινο οργανισμό, άλλαξαν την γλυκαντική ουσία και έβαλαν τη νεοτάμι, ακόμη χειρότερη. Όλα αυτά, τόσο η ασπαρτάμι, όσο και η νεοτάμι, συμβάλλουν στην εμφάνιση διαβήτη. Αποφύγετε όσο μπορείτε τα αναψυκτικά. Προτιμήστε αναψυκτικά τα οποία περιέχουν στέβια. Αυτή είναι η γνώμη. Και μία ακόμη ερώτηση. Υπάρχει για τις ηλικίες τουλάχιστον. Είναι κάποια ηλικία πιο επίφοβη για εμφάνιση, ας πούμε, του διαβήτη? Μάλιστα. Η ηλικία πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο. Έχουν εμφανιστεί μικρά παιδιά ηλικίας 2, 3, 4 ετών με 600 μονάδες ζαχάρου. Τι κάναν αυτά τα παιδάκια, αυτές οι ψυχούλες τι κάναν για να έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό ζαχάρων? Πιστεύω ακράδαντα ότι φταίνε τα βαρέα μέταλλα. Φταίει η κακή διατροφή, η όξινη διατροφή. Άρα απαραίτητα σε κάθε εξέταση που δίνεται ούρων ή αίματος ζητήστε το pH. Το pH του αίματος πρέπει να είναι 7,365, τον ούρων πρέπει να κυμαίνεται από το 6,5 περίπου έως το 7. Είναι ελαφρά πιο όξινα. Αυτή και μόνον αυτή η εξέταση μας δίνει το επίπεδο, μας δίνει την κατάσταση της υγείας. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Διότι τα βαρέα μέταλλα μπορούν και παραμένουν για 1, για 2, για 5, για 10, για 30, για 50 χρόνια στον οργανισμό και όταν εκφυλιστούν τα κύτταρα, όταν πέσει το ανοσοποιητικό, τότε χτυπούν στα πιο αδύνατα σημεία.
δεν είναι απαραίτητο δηλαδή τα βαρέα μέταλλα να δημιουργήσουν μόνο διαβήτη. Δημιουργούν οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή γραμμένο στις εγκυκλοπαίδειες. Επιτρέψτε μου να σας καληνυχτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εάν τυχόν υπάρχουν απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Καλό βράδυ να έχετε. Ήταν η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.